Ας σταθούμε λίγο στις επισημάνσεις, Δένδια, γιατί η Αλεξία Τασούλη, η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών τα έλεγε αυτά για τους Ευρωπαίους και προς τους Ευρωπαίους και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, τα είπε και σήμερα. Πράγματι, ακούγοντας τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα από το βήμα της Βουλής, είναι φανερό ότι πιάνει το νήμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει στο Πολίτικο, όταν είχε κατηγορήσει ανοιχτά τη Γερμανία ότι έχει υποκριτική στάση, αφού το Βερολίνο εξακολουθεί και διατηρεί στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα. Σήμερα, λοιπόν, ο κύριος Δένδιας ήρθε να πει ότι εγώ σας τα έλεγα, ότι η μη λήψη μέτρων από τη Σύνοδο Κορυφής θα ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει αυτή την στρατηγική της. Το δεύτερο στοιχείο, Γιάννη, που συγκρατώ από την ομιλία του κυρίου Δένδια, είναι η σύγκριση που κάνει στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή των Αμερικανών. Λέει λοιπόν δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλά βήματα πίσω, δεν βλέπει τόσο καθαρά όσο οι Αμερικανοί, οι οποίοι έλαβαν μια αρχική απόφαση για να, δώσουν κυρώσεις προς την Τουρκία για τους S-400, και βέβαια παίζει ρόλο και η προσωπική σχέση που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Το τρίτο στοιχείο που κράτησε από την ομιλία του κ. Δένδια σήμερα στη Βουλή είναι ότι μίλησε για την απουσία ηγετικής παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρόλο που δεν κατονομάζει ανοιχτά είτε τη Γερμανία είτε τη Γαλλία, το γεγονός ότι μιλά και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διστάζει και οπισθοδρομεί είναι ένα μήνυμα, νομίζω, Γιάννη, που απευθύνεται προς όλους σχεδόν τους Ευρωπαίους εταίρους. Σε ευχαριστώ, Αλεξία.